Τι θα θέλατε να πείτε τόσο στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όσο και στις εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς? Στη σημερινή εποχή, πάρα πολλά πράγματα και πολλές υπηρεσίες είναι μέσα από την τεχνολογία. Οπότε αυτό που θέλω να αναφέρω και αναδείχθηκε στη σημερινή εξαιρετική εκδήλωση, μια αγκαλιά για την τρίτη ηλικία, είναι ότι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν πρέπει να φοβούνται, πρέπει να μάθουν και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην τεχνολογία, πρέπει να γνωρίζουν πώς να χειριστούν τον υπολογιστή, γιατί αυτό είναι κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει, να τους δώσει μια καινούργια ποιότητα στη ζωή, να τους βοηθήσει να κοινωνικοποιηθούν, να βρουν χρήσιμες υπηρεσίες, να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή τους και γενικότερα να αποκτήσουν μια πιο ευχάριστη και εύκολη καθημερινότητα. Επίσης, στις εταιρείες τεχνολογίας, αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι πολλές από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχουν δημιουργήσει δεν είναι εύκολα στην χρήση τους από τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οπότε αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να φτιάξουν τις συνθήκες τους να γίνουν πιο προσβάσιμα στους μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία, όπως και στα κινητά, στους υπολογιστές, στα πληκτρολόγια και γενικότερα οι εταιρείες ιδιωτικής τεχνολογίας να γίνουν σύμμαχοι των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας και των οικογενειών τους στην επίτευξη μιας καλύτερης χρήσης τεχνολογίας φιλικής απέναντί τους.